Παροιμίες στο ανάγνωσμα κεφάλαιο 17 στίχος 17 έως 28 και κεφάλαιο 18 στίχος 1 έως 5. Σε όλες τις περιστάσεις αγαπάει ο φίλος και ο αδερφός γεννιέται για να παραστέκεται στις δύσκολες στιγμές. Ανόητος είναι ο άνθρωπος που το χέρι του δίνει και για το διπλανό του μπαίνει εγγυητής. Όποιος τις διαμάχες αγαπά, την αμαρτία αγαπάει. Όποιος περηφανεύεται, γυρεύει την καταστροφή. Η διεστραμμένη καρδιά καλό δεν βλέπει και όποιος τα λόγια του είναι διεστραμμένος, πέφτει σε συμφορά. Όποιος γεννάει ανόητον, για βασανό του τον γεννά. Του ανοήτου ο πατέρας, χαρά δεν δοκιμάζει. Καρδιά χαρούμενη είναι φάρμακο καλό, αλλά θλιμμένο πνεύμα ξεραίνει τα κόκαλα. Ο ασεβής δέχεται δώρα στα κρυφά, τη δίκαιη κρίση για να τη διαστρέψει. Το πρόσωπο του φρόνιμου αντικρίζει τη σοφία, ενώ του ανόητου τα μάτια στρέφονται πότε εδώ και πότε εκεί. Ο γιος ο ανόητος είναι θλίψη του πατέρα του, εκείνης που τον γέννησε η πίκρα. Καλό δεν είναι να τιμωρείται ο δίκαιος, ούτε και οι ευγενείς να κατατρέχονται για την ευθύτητά τους. Τα λόγια του όποιος συγκρατεί είναι γνωστικός, και εκείνος που έχει υπομονή είναι φρόνιμος. Ακόμη και ο ανόητος όταν σωπαίνει, περνιέται για σοφός, και όποιος κλείνει το στόμα του, για φρόνιμος. Ο ακοινώνητος δεν νοιάζεται παρά για το ό,τι θέλει ο ίδιος και εναντιώνεται σε όλα. Δεν βρίσκει ο ανόητος τη φρόνηση ευχαρίστηση, μα μόνο στην επίδειξη των σκέψεών του. Όταν έρχεται ο ασεβής, έρχεται και η περιφρόνηση μαζί του. Και με την ατιμία μαζί, έρχεται και η ντροπή. Τα λόγια του σοφού είναι βαθιά νερά, πηγή σοφίας, χύμαρος που πλημμυράει. Στην κρίση δεν είναι καλό να ευνοεί το ένοχος και ο Θεός να εμποδίζεται το δίκαιο του να βρει. Τα χείλη του ανόητου φέρνουν φιλονικία και προκαλεί το στόμα του ξυλοδαρμούς. Το στόμα του ανόητου είναι η καταστροφή του. Παγίδα για τον ίδιο είναι τα χείλη του.